Ομολογώ ότι μας έκανε εντύπωση μια είδηση που διαβάσαμε και την οποία φαίνεται ο γνωστός δικηγόρος, ο κύριος Χρήστος Πέτκος, να μας ενημερώνει ότι αν τελικά το ζωντανό μας, το σκυλάκι μας κυρίως, είναι άταχτο και το μεσημέρι τις ώρες κοινής ησυχίας δεν ησυχάζει, τότε κινδυνεύουμε να φάμε ένα σοβαρότατο πρόστιμο να δεχτούμε και βεβαίως τώρα δεν περισσεύουν και πολλά χρήματα. Πρώτη φορά που μιλάμε μαζί, τον καλημερίζω στην Κρήτη και στο Ηράκλειο. Καλή σας μέρα από τον Πολιτικά, κύριε Πέτκο. Καλημέρα σας, κύριε Παπαδάκη. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ούτως ή άλλως, να πω στους ακροατές που μας ακούνε, θα μας δοθεί ευκαιρία να μιλήσουμε και για άλλα πράγματα, διότι εσείς βεβαίως ασχολείστε και με την υπόθεση της πρώτης κατοικίας που κατά καιρούς μας προβληματίζουν όλα αυτά που βγαίνουν στην επιφάνεια, αλλά ας σταματήσουμε τώρα στο συγκεκριμένο. Επειδή είναι και καλοκαιράκι, όλοι θέλουμε την ησυχία μας, αλλά αγαπάμε και τα ζώα μας. Και τι πρέπει να κάνουμε αλήθεια, τι είναι αυτός ο νόμος που έρχεται τώρα να μας βάλει σε μία τάξη και πώς μπορούμε να πούμε στο ζωάκι μας τώρα θα κοιμηθείς και θα σοπάσεις? Δεν είναι εύκολο. Καθόλου. Ούτως ή άλλως υπάρχει ο νόμος ο 4039 του 12, ο οποίος έχει τροποποιηθεί με το 4235 του 14, mm-hmm. ο οποίος ορίζει τα θέματα αυτά της, όσον αφορά τα δεσποδρόμενα και αδέσποτα ζώα. Στο νόμο αυτό υπάρχει ένας πίνακας στο παράρτημα όπου κάνει μηνύα για τις διοικητικές κυρώσεις που υπάρχουν για διάφορα περιστατικά όσον αφορά τα δεσποζόμενα ή αδέσποτα ζώα. Mm-hmm. Ουσιαστικά αναφερόμαστε στο άρθρο 8 του νόμου 4039 του 12, ο οποίος κάνει λόγο ότι η παράληψη τήρησης των κανόνων ευζοίας, των υγειονομικών διατάξεων και των αστυνομικών διατάξεων περί κοινής ησυχίας για τα ζώα συντροφιά στα διαμερίσματα, ναι, έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή προστίμου 500 ευρώ στους ιδιοκτήτες, στους κηδεμόνες των ζώων. Η αστυνομική διάταξη στην οποία αναφερόμαστε είναι μια αστυνομική διάταξη που υπάρχει από το 1995 και ορίζει τις ώρες της κοινής ησυχίας. Mm-hmm. Οπότε γίνεται ένα συνδυασμό των δύο αυτών διατάξεων. Να ρωτήσω και το άλλο τώρα, αν επιτρέπετε στους χεινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών να έχουμε σκυλάκια ή γατάκια ως επιτοπλίστων. Γιατί κάποιος κύριε Πέτκο, να το βάλω τώρα έτσι επειδή είναι και Παρασκευή, να χαλαρώσουμε λίγο από όλα αυτά που συζητούσαμε προηγουμένως με τα οικονομικά και τα ελληνοτουρκικά. Δεν είναι μόνο οι σκύλοι και οι γάτες, μπορεί κάποιος να έχει ένα παπαγάλο που μιλάει, ας πούμε, και ό,τι ακούει να το επαναλαμβάνει. Ναι, όσον αφορά τώρα στους κοινόχρησους χώρους, δηλαδή κάποιες πολυκατοικίες και αυτά, σαφώς και αυτό πάλι από το άρθρο 8 του νόμου απαγορεύεται και εκεί υπάρχει διοικητική κύρωση 300 ευρώ. Βέβαια, εάν υπάρχει ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των Συνδιοκτητών, μάλιστα, εκεί μπορεί να διατηρηθεί είτε στην πιλωτή, είτε στην ταράτσα, είτε στους κοινόχρησους χώρους κάποιο ζάκι. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί κάποιος ευαισθητοποιημένος πολίτης να αφήσει ένα κεσεδάκι με νερό προκειμένου να δροσίζεται τώρα που είναι καλοκαίρι. Απλά το, θα έλεγα, το καλύτερο θα ήταν, επειδή τα αδέσποτα ζώα ιδιοκτήτης ουσιαστικά είναι ο Δήμος, mm-hmm. να κάνει μια ενημέρωση στο Δήμο, ούτως ώστε ο Δήμος να έρθει να τα στηρώσει, να τα εμβολιάσει, θα τα αφήσει πάλι στο φυσικό περιβάλλον που τα έχει βρει και θα βάλει κάπου εκεί κοντά τα ίστρες και σε δάκια με νερό. Mm-hmm. Και εάν εγώ είμαι λίγο παράξενος, ρε παιδί μου, και λέω, ναι, τα αδέσποτα δεν είναι όλων μας, έτσι, και κάνω μήνυση στο Δήμο και του πω έλα να τα μαζέψεις, ξέρω εγώ, τα ζώα, γιατί με ενοχλούν, ναι, το μεσημέρι που θέλω να κοιμήσω τα παιδιά μου, να ηρεμήσω, να διαβάσω. Κοιτάξτε, προφανώς εννοείται τις αγέλες που δημιουργούνται. Τις αγέλες, ναι, για τις αγέλες μιλάω, ναι, βεβαίως. Οι Δήμοι επιχορηγούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από προγράμματα για να περισυλλέγουν τα αδέσποτα. Mm-hmm. Κανονικά θα έπρεπε να έχουν καταφύγια, όπου εκεί θα έπρεπε να τα φυλάσσουν. Νομίζω ο Βόλος κάνει κάτι τέτοιο, ο Δήμος Βόλου. Και εδώ στο Ηράκλειο έχουμε, ναι, ένα κοινοκομείο, έχουμε κοινοκομείο, ναι.
Ναι, κοινοκομείο. Όχι, εγώ λέω για, ας πούμε, καταφύγια όπου θα φιλοξενούνται τα ζώα. Α, μάλιστα. Αλλά δυστυχώς απαιτούνται χώροι, κάποιες προϋποθέσεις. Οι περισσότεροι δήμοι στην Ελλάδα συνεργάζονται είτε με φιλοζωικές είτε με ιδιώτες. Δεν υπάρχουν, ας πούμε, χώροι προκειμένου να κρατούνται, τέλος πάντων να φιλοξενούνται. Και έτσι η λύση η οποία υπάρχει είναι να σε συνεργασία με κτηνιάτρους και τα λοιπά να τα εμβολιάζουν, να τους βάζουν το τσιπ ώστε να ξέρουν, ας πούμε, ότι είναι αδέσποτο και τα λοιπά, mm-hmm. και να το αφήνουν στο φυσικό περιβάλλον το οποίο το έχουν βρει, βάζοντας, ας πούμε, τις αντίστοιχες ταΐστρες. Αυτή είναι η διαδικασία, δηλαδή, που ακολουθείται σχεδόν στο σύνολο των δήμων ανά την Ελλάδα. Κύριε Πέτκο, ούτως ή άλλως και τα ζώα έχουν δικαιώματα και έχουν δικαίωμα γιατί είναι κάτοικοι αυτού του πλανήτη που μας φιλοξενεί όλους, έτσι. Εντάξει, είναι ζωντανοί οργανισμοί. Έτσι. Από εκεί και πέρα, σας λέω, η νομοθεσία από το 12 και μετά έχει κάνει άλματα, θα έλεγα. Mm-hmm. Έχει προσεγγίσει πολύ την ευρωπαϊκή νομοθεσία σε σχέση με το τι ίσχυε πιο πριν. Υπάρχει και για το θέμα της κακοποίησης που, ας πούμε, τα τελευταία χρόνια είχε κάνει και αίσθηση τα, ας πούμε, ποσό προστίμου 20.000 ευρώ και τα λοιπά. Βέβαια. Για βασανισμό ή κακοποίηση ζώου, mm-hmm. ανάτωση. Όλα αυτά δηλαδή έρχονται κοντά σε αυτά που ισχύουν στις ευρωπαϊκές χώρες. Προβλέπονται λοιπόν να έχουμε το νου μας και εμείς, αλλά και να καταγγέλουμε τέτοιες περιπτώσεις, ιδιαίτερα την κακοποίηση των ζώων. Αν δεν θέλουμε να τα βοηθήσουμε, να τους βάλουμε λίγη τροφή ή λίγο νερό, ας μην τους βάλουμε, αν δεν το έχουμε, ρε παιδί μου, μέσα μας, ας πούμε. Αλλά από την άλλη, δεν δικαιούμαστε να κακοποιούμε κανένα ζωάκι. Δεν το αξίζει άλλωστε αυτό. Θα πρέπει να κάνουμε μία ενημέρωση, μία επιστολή, μία αίτηση στο Δήμο. Σωστό. Ο οποίος θα έχει την αρμόδια υπηρεσία, νομίζω είναι η ποιότητα ζωής και περιβάλλοντος, mm. η οποία θα επιληφθεί του θέματος. Κύριε Πέτκο, πολύ σας ευχαριστώ για αυτήν την επικοινωνία. Εγώ σας ευχαριστώ. Θα τα πούμε σίγουρα, γιατί η προστασία της πρώτης κατοικίας εννοείται ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα, το οποίο εμείς το παρακολουθούμε εδώ και χρόνια και θα ξαναβρεθούμε στον ραδιοφωνικό αέρα του Πολίτικα να τα πούμε. Σας ευχαριστώ Καλώς. Πολύ. Καλώς. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας ημέρα. Γεια χαρά. Γεια.